Ερχόμαστε σήμερα στην πρώτη μετά τις εκλογές συγκέντρωση με τη διαπίστωση ότι οι κυβερνώντες έχουν βγάλει ήδη το μανδύα της αποκατάστασης. Οι προεκλογικές υποσχέσεις πήγαν στην άκρη και άρχισαν ήδη οι μετεκλογικές επιβαρύνσεις. Ζούμε ίσως την πιο δύσκολη περίοδο. Η ακρίβεια έγινε εφιάλτης. Το πραγματικό αποκούμπι για μας, το σύστημα υγείας, καταραίει μέρα με την ημέρα. Πολλές συντάξεις ισοδυναμούν με ένα λογαριασμό της ΔΕΗ. Πραγματική απόγνωση για όποιον βρίσκεται μπροστά στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Αυτοί που το 2012, έτος σφαγής των συνταξίουχων, πετσόκοψαν τις κύριες και επικουρικές συντάξεις και εξαφάνισαν τα δώρα, μας φτώχυναν κι άλλο 13 χρόνια μετά το πρώτο μνημόνιο. Αυτοί μας λαϊλάτισαν στην κυριολεξία, μας στέρισαν την αξιοπρέπεια και τώρα μας εμπέζουν από πάνω. Μιλάνε για ανάπτυξη, επενδυτικές βαθμίδες και άλλα τέτοια. Κρύβουν επιμελώς ότι αυτά είναι για αυτούς που ήταν μια ζωή, τους μεγαλοεπιχειρηματίες και τα κέρδη τους. Για μας υπάρχει το 3% αύξηση. Δεν λένε τίποτα άλλο τα κανάλια και οι εφημερίδες. Και αυτό από το 24, όταν ο πληθωρισμός για όσα εμείς έχουμε ανάγκη οι συνταξιούχοι κοντεύει στο 10%. Και δυστυχώς αντί να μειώνεται, αυξάνεται, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία. 3% λοιπόν, και όχι για όλους τους συνταξιούχους. Λένε ότι χιλιάδες από εμάς χρωστάνε επειδή έχουν προσωπική διαφορά και δεν ντρέπονται να το ισχυρίζονται ακόμα. Η όποια αύξηση για αυτούς τους συνάδελφους θα αφαιρεθεί από το χρέος και αντί γι' αυτό θα πάρουν επίδομα 100-200 ευρώ, το μισό του πέρυσι, δηλαδή από μισό ως ένα τενεκέ λάδι για όλο το χρόνο. Το ίδιο μας εμπέζουν και για τα αναδρομικά. Αφού φέρανε τις δικαστικές αποφάσεις στα μέτρα τους και στον αντίποδα αυτών που είχε αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2015 και ισχύουν για τις δικαστές, δεν μας δίνουν τώρα ούτε τα ψίχουλα του ενδεκάμνου. Μας καταταλαιπωρούν στα δικαστήρια κλπ. Τώρα να τα δώσουν και όλα. Ίδια αντιμετώπιση, συναδέλφες και συνάδελφοι, και για τα επιμέρους προβλήματα. Θα αναφέρω δύο λόγια για το επικουρικό των συναδέλφων μου στα ΕΛΤΑ. Οι συνταξιοδοτηθέντες ως τις 31 12 του 2014 παίρνουν το μισό της επικουρικής που λαμβάνουν όσοι αποχώρησαν μετά την 1η 2015. Δηλαδή λίγα λεπτά καθυστέρηση και ο ένας παίρνει 150 ευρώ και ο άλλος 300. Τι κι αν δούλευαν στον ίδιο εργοδότη, αν έκαναν την ίδια εργασία, με ίδια ασφάλιστρα και φυσικά ίδιες αμοιβές. Ζητάμε εδώ να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Τον εφάρμοσαν τότε, θυμάστε, για να μειώσουν τα επικουρικά. Το δικό μας του ΕΛΤΑ, που είναι ευτελές στο ποσό, δεν εφαρμόζουν τον νόμο, γιατί πρόκειται να πάρουμε 50 και 100 φράγκα, 100 ευρώ παραπάνω. Αυθαιρετούν. Πού είναι η ισότητα που επαγγέλλονται? Η κυβέρνηση δεν είναι να εφαρμόζει το Σύνταγμα και αυτό δεν μιλάει για ίση μεταχείριση? Άλλο ένα δείγμα της αυθαιρεσίας της κυβέρνησης μαζί με την προηγούμενη διοίκηση του ΕΛΤΑ, που μετά τις αποκαλύψεις για τις ατασταλίες, θυμάστε Πάτσης και λοιπά, παρέα, έδιωξαν κακή κακός. Είναι το ταχυδακτυλουργικό κλέψιμο της μισής αποζημίωσης από 700 συνάδελφους. Τους χρώσταγαν χρήματα επειδή δεν είχε το ταχυδρομείο να τα δώσει και ήρθε με απόφαση μετά να τους τα κόψει. Τους τα έκλεψε από το παντελόνι στην ουσία. Τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, η κυβέρνηση μας θεωρεί παρετημένους και αδύναμους ακόμα και να αμυνθούμε. Πιστεύω ότι θα διαψευτεί. Πιστεύει ότι η πλειοψηφία των συνταξιούχων, επειδή ψήφισε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, υιοθετεί και αυτά που κάνει για μας. Επικαλείται μάλιστα το 41%
και στενοχωριέται δήθεν ότι δεν έχει και αντιπολίτευση. Εν τω μεταξύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν δημιουργήσει ένα μηχανισμό προπαγάνδας. Ανακυκλώνουν να αλλάξει με τις εφημερίδες και κανάλια αυξήσεις και αναδρομικά που θα πάρουμε, χωρίς ποτέ αυτά να φτάνουν στις τσέπες μας. Δεν ντρέπονται. Κάθε μέρα ο ένας γράφει ό,τι γράφει ο άλλος την προηγούμενη. Στρέφουν το ενδιαφέρον του κοινού όπου θέλουν. Κάνουν πλήση εγκεφάλου. Και αν δεν είμαστε προσεκτικοί, θα μας βάλουν να μισήσουμε τους καταπιεσμένους και να αγαπήσουμε τους καταπιεστές. Χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι όταν ζητάμε από το Ισραήλ να σταματήσει να σκοτώνει γυναίκες και παιδιά και όταν υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων, είμαστε με τη Χαμάς που δολοφόνησε αμάχους, αθώους. Εμείς, συναδέλφες και συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίοι που τώρα τους βάζουν και κεφαλικό φόρο, αποτελούμε την πραγματική αντιπολίτευση. Εμείς πρέπει να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας από την πολιτική και της κυβέρνησης. Θέλουμε τις συντάξεις μας πίσω, εξάλλου τις έχουμε πληρώσει, να μας δώσουν τώρα τη 13η σύνταξη και ολόκληρη. Αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε μέσα από τη συντονιστική μας επιτροπή που εκφράζει δυναμικά και αγωνιστικά τις ανάγκες όλων των συνταξίουχων. Σήμερα ξεκινήσαμε και σε 10 μέρες θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.